Τώρα θα δείτε πώς γλεντάει η κοκκινιά. Από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Ντρέπομαι πάρα πολύ, τι θα κάνουμε? Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα πούμε ότι ήταν μέσα στο κόνσιλ. Έχω μια κόρη παραδέκε, η καρδιά μου σπάραξε. Δεν έχω περάσει καλύτερα στη ζωή μου. Συγχαρητήρια, Μύρο. Πάντως είσαι τυχερός, έχεις τους καλύτερους γείτονες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άργησε στο κορίτσι μου. Τι συνοείπω? Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι από την τάξη. Μην μου πεις ότι πονάς. Όχι καλέ, αλλά έτσι όπως έσκυψε να. Κανόνισε κακομοίρα μου, μην τολμήσεις να μου πεις πάλι ότι πονάς. Που χτες ξεσάλωσες, κόλλο δεν έβαλες κάτω. Δεν μπορούσα, παρασύρθηκα, ξεσηκώθηκα. Ήταν πολύ ωραία. Καλέ, τι πολύ ωραία, μόνο πολύ ωραία. Θρίαμβος. Σου λέει τέτοιο γλέντι δεν έχει ξαναγίνει. Το είπαν όλοι καλεσμένοι, Τζούλιετ. Καλέ, τέτοιους οικοδεσπότες, τέτοια φαγητά, τέτοιο κέφι, δεν έχουν ξαναδεί. Ακόμα και ο μεταξωτός από δίπλα το καταυχαριστήθηκε. Τον έβλεπα εγώ, πετάριζε το μάτι του. Τον βγάλαμε όμως ασπροπρόσωπο στους καλεσμένους του. Και τελικά να μου το θυμηθείς, αυτός δεν είναι ούτε τόσο στριμμένος, ούτε παράξενος, ούτε καν λόρδος μου σου πω. Αυτός παιδάκι μου είναι, σαν να προσπαθεί να κρύψει κάτι. Μου ξέρεις και ξερός. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς, μωρή, τι παρακαλάς, που το σύνορα σου μιλάω και μόνο μου γκανίζεις. Γιατί δεν μου απαντάς, πες κάτι κι εσύ. Τι να σας πω, τα λέτε όλα μόνοι σας. Α, τα λέω όλα μόνοι μου. Ωραία λοιπόν. Κάνε και εσύ τώρα όλες τις δουλειές μόνοι σου για να μάθεις άλλη φορά. Ολόκληρη κυρία, βρε. Κάθομαι και σε βοηθάω. Και αυτό είναι το ευχαριστώ σου, να μου βγάζεις γλώσσα, γλωσσοκοπάνα. Α, να χάθεις από εκεί χάμω. Όλα τα έχεις, μωρή, το ζεϊμπέκικο σε μάρανε. Πώς να μου πεις γιατί έριξε μπουνιά στον Νίκο? Γιατί μου την έδωσε. Τι, το ότι με φίλησε? Ναι, και το ότι σου την έπεφτε κανονικά. Γιατί, με ποιο δικαίωμα? Ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ όταν σε φιλούσα η Νάντια της προάλλησης έδωσα μπουνιά. Πες μου, απάντησέ μου. Τι να σου απαντήσω, Λίζα, τι να σου πω? Ότι ζήλεψα. Ναι, ζήλεψα, θόλωσα. Μου ανάβουν τα λαμπάκια. Να τα έσβηνες. Προσπάθησα. Σηκώθηκα και έφυγα, αλλά δεν μπόρεσα και ξαναγύρισα. Κακός! Και κακός ήρθες. Δεν θυμάμαι να σε κάλεσα. Το πάρτι ήταν της τάξης. Και πιστεύεις ότι ανήκει στην τάξη? Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι εκτός από την άδεια που σε γουστάρει, δεν σε πάει κανένας άλλος. Δεν νομίζω. Να νομίζεις. Είσαι ξένο σώμα, γόρι, μάλλον νοοτροπία, άλλος κόσμος. Δεν έχεις καμία σχέση με εμάς, δεν κολλάς. Αυτό ήρθες να μου πεις? Ναι, και ότι αυτά εδώ δεν περνάνε. Ποια? Οι μπουνιές και οι μαγκές. Αυτά στη Νίκαια. Την Νίκαια είσαι λίγη να την πιάσει στο μάσο. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Να σου πω, μπορείς να μην ασχολείσαι μαζί μου. Και εσύ? Εγώ δεν ασχολούμαι, γι' αυτό έχεις τρελαθεί. Τώρα που δεν θα ασχολούμαι, εγώ μαζί σου να δεις τι θα πάθεις. Μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Τη μεγαλύτερη. Γι' αυτό προσχημή μου την παίρνεις πολύ, γιατί δεν θα κρατήσω τα προσχήματα. Τι θα κάνεις, θα μου ρίξεις μπουνιά? Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι. As the jigs arrive, just as they play your favorite songs, your breath disappears. Κυρία, μπορώ να φύγω?
Αν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Δεν έχω, όλα έτοιμα. Έχω μαγειρέψει μόνο για το βράδυ, όπως μου είπατε. Το μεσημέρι θα βγείτε, έτσι. Ναι. Ωραία, πήγαινε. Καλή επιτυχία, ε. Ευχαριστώ. Γιατί καλή επιτυχία, πού πάει? Θα βγει με τον Κόραν. Για να του πει να μην φύγει για Καναδά. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να πάει. Πατέρας του παιδιού της είναι. Πού φεύγει τώρα και την αφήνει έτσι ξεκρέμαστη. Τις έβαλες λόγια, ε. Εννοείται. Τι τούρμπο την έκανα. Μακάρι να τα καταφέρει, αλλά δεν το βλέπω. Αυτός είναι μεγάλη μαφία, μα δηλαδή την κάνει ό,τι θέλει. Καλά, και άμα την πείσει και πάει μαζί του στον Καναδά. Α, τότε αλλάζει. Τι αλλάζει, παιδάκι. Τι, να πάει. Εννοείται πως θα πάει, αγάπη μου. Να κάνει ένα γάμο, να νοικοκυρευτεί, να παντρευτεί, να τελειώνει τέλος πάντων. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα βρούμε άλλη. Σιγά το κελεπούρι τώρα, εντάξει, δεν λέω. Μια πολύ καλή κοπέλα, πάρα πολύ όμορφη, αλλά προσπαθεί να κάνει την οικιακή βοηθό. Προσπαθεί όμως. Εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί όσο πατάει η γάτα. Ωπα, φαντάσου να μας τύχει καμία σαν τη γάτου δίπλα. Τι θα κάναμε? Μια χαρά είναι η γάτου, γιατί τι έχει. Τι έχει γάτου, δεν είδες πως την καταντήσανε με τα ζεμπέκικα? Μια χαρά είναι και οι γείτονες, μια χαρά είναι. Αχ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μιράντα, μην αρχίσουμε πάλι το ίδιο θέμα, το έχουμε εξαντλήσει. Ναι, αλλά εσύ επιμένεις ότι δεν είναι. Και επιμένω και θα επιμένω. Τι δηλαδή, επειδή έκαναν ένα πάρτι και ήταν σχετικά πετυχημένο? Όχι, δεν ήταν σχετικά πετυχημένο, ήταν ένα πάρτι υπέροχο. Επειδή ήταν συκνοπέμπτη και σήκωνε πλάκα και χαβαλέ. Αν συνέβαιναν όλα αυτά που συνέβαιναν σε άλλη περίσταση, τα τρέχαμε και δεν θα ξέραμε πού να πάμε να κρυφτούμε. Εγώ πάντως νομίζω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μιράντα. Δεν έχω όρεξη. Και τότε γιατί πάμε να φάμε? Εφιολογίες. Να σου πω, δεν ετοιμάζεσαι να φύγουμε? Έτοιμη είμαι. Τα παιδιά περιμένουμε. Πού είναι τα παιδιά, τι κάνουν? Ντύνονται. Φεύγουμε! Αχ, να φύγω, παιδιά μου, να πάω στη Νεάπολη. Τόσες μέρες σας κούρασα και εσάς. Δεν μας κούρασες καθόλου, μανούλα μου. Σημασία έχει ότι έγινε καλά το πόδι σου. Δόξες ο Θεός. Ναι, ο γιατρός όμως είπε να πας να σε ξαναδεί. Αν πονάω, εγώ δεν πονάω. Περδίκη σε κάναμε. Ναι, την ευχή μου να έρθεις. Και πότε λες να φύγεις? Σήμερα. Ωραία. Σήμερα, γιατί? Θύμισε το σπιτάκι μου, την αυλή μου, τα λουλουδάκια μου. Το χαρίλαο. Κάνει την πάπια. Α, τώρα που είπε πάπια. Καλά, είδα το μαμαλάκι πήγε στο Παρίσι και έφερε μία συνταγή πώς φτιάχνουν την πάπια με πορτοκάλι. Να πάρουμε να φτιάξουμε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι να πάρουμε, μανούλα μου, πάπια. Ναι, είναι λέει νοστιμότατη με αυτή τη συνταγή. Με τελείωσες? Κούκλας έκανα. Πού σου? Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάω τώρα να μαζέψω τα πράγματα. Να πας. Πήγαινε. Εμείς αργά να μου δεν την τρώμε την πάπια. Την πνίγουμε. Ναι. Το άλλο όμως που είμαμε δεν την ερώτησε στο διπλανό και πολύ φοβάμαι ότι θα αργήσουμε να την ξαναπινίξουμε. Σε παρακαλώ, τι λες τώρα. Για την Αλαπούρνα. Τον ερώτησα. Τρεις φορές έριξα τα μούτρα μου. Και τι σου είπε? Τίποτα, κάτι ασυναρτησίες μου λέει. Πρέπει να πάμε, λέει, στα Ιμαλάια, στο Νεπάλ. Α, τι να κάνουμε? Ξέρω εγώ, Ριβασία τώρα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι στο Νεπάλ ξέρουν καλύτερα από ότι στην Ελλάδα? Και πού θα πέφτει το Νεπάλ? Μα πού να ξέρω, Γοργόνα μου. Ωχ, καλά, πήγαινε να ανοίξεις γιατί η Τζούλιετ λείπει. Και άμα είναι ο διπλανός, ξαναρχεσαι τον και ξαναρώτα τον. Θέλω να μου κάνεις την Αναπούρνα. Σου την κάνω. Αχ, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι ο αδελφός του κυρίου Παπαπαύλου από δίπλα. Ποιος? Του Μιράνα. Ναι. Μήπως ξέρετε που είναι, που έχουν πάει? Δεν είναι μέσα. Όχι, χτυπάω και δεν ανοίγουν. Ούτε η σέρβα. Τι είπατε? Η υπηρέτρια το δουλικό, λέω. Λείπει κι αυτό. Μάλλον. Περίεργο μου φαίνεται. Τέλος πάντων, μη στέκεστε όμως στην πόρτα. Δεν είναι πρέπον. Περάστε. Ναι, μη στέκεστε, πέραστε. Σας στο σπίτι σας. Καθίστε. Τους παίρνω και στα κινητά. Η Μιράντα το έχει απενεργοποιημένο, ο Ήρωνας να απαντάει. Μην ανησυχείτε, κάπου εδώ κοντά θα είναι. Πάντως εμείς δεν ξέραμε ότι ο Ήρωνας έχει αδερφό. Ούτε κι αυτός. Εννοώ ότι βρισκόμαστε τόσο λίγο που μάλλον θα το έχει ξεχάσει. Εγώ μένω μόνιμα Θεσσαλονίκη, κατεβαίνω σπάνια Αθήνα. Α, μάλιστα. Σπάνια κατεβαίνω εγώ, σπανιότερα ανεβαίνει εκείνος. Και έχουμε και πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε και οπότε βρισκόμαστε για πολύ λίγο. Και εγώ για τρεις μέρες έχω έρθει. Τρεις μέρες μόνο? Ναι. Δεν μπορώ περισσότερο, είναι η δουλειά. Συγγνώμη, με τι ασχολείστε αν επιτρέπετε? Είμαι πλαστικός χειρουργός. Άντε, σαν το Βιρονάκο δηλαδή. Ναι, έχω και εγώ δική μου κλινική. Αχ, ωραία.
θα πάρετε κάτι. Τα βουνά. Ορίστε. Ένα γαλλικό μέτριο μεγάλο. Ένα φυσικό χυμοανάμεικτο. Okay. Τι άκουσα, θα πάρεις τα βουνά. Ναι. Μου την έχει δώσει, μιλάμε, τα έχω πάρει. Με ποιον? Μαζί σου. Γιατί? Τι γιατί, ρε Άρη. Γιατί θες να τα φτιάξουμε. Έλα, ρε Νάντια, μην την κάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα. Περνάς καλά μαζί μου. Τι βρίσκεις, σου αρέσω. Χαλαρά. Τότε γιατί? Γιατί σου είπα. Δεσμοί και σχέσεις τέρμα. Δεν μπορώ, δεν γουστάρω, χαλέμαι. Και με τη Λίζα πώς και θα χαλιώς. Λάθος. Ωραία, και τώρα τι θα γίνει? Ό,τι γίνεται. Εκτός αν σε χαλάει. Δεν με χαλάει. Αλλά θα με έφτιαχνε περισσότερο αν ήμασταν μαζί. Είμαστε μαζί. Όταν λέω μαζί, εννοώ μαζί. Αποκλειστικά. Όχι μόνο sex buddies. Δεν είμαστε μόνο sex buddies. Κάνουμε και παρέα. Εγώ θέλω να κάνουμε σχέση. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Γι' αυτό κι εγώ θα πάρω τα βουνά. Κυριολεκτικά. Θα πάω Παρνάσο. Με ποιον? Να μη σε νοιάζει. Πότε? Το Σαββατοκύριακο. Αράχοβα. Θα έρθεις? Δεν μπορώ. Ήμουν σίγουρη. Έχω διπλή προπόνηση. Βέβαια. Πριν και πάνω απ' όλα η προπόνηση. Αθλητής είμαι. Έχω ένα στόχο και θέλω να τον καταφέρω. Και θυσιάζεις τα πάντα. Έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι όμως. Κάνω αυτό που γουστάρω, δεν το κάνω με το ζόρι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα μου. Δεν είσαι μαζί μου το πώς είσαι τέλος πάντων για να ζηλέψει Λίζα? Όχι. Σκέτο, όχι. Τι άλλο θες να σου πω? Ρώτησες, απάντησα. Είσαι παράξενο, παιδί. Διαφορετικό. Άλλος κόσμος που λέγει η Λίζα. Δεν ξέρω αν είσαι άλλος κόσμος. Αυτό που ξέρω είναι ότι είσαι πολύ γοητευτικός κόσμος. Μην πω τίποτα άλλο για το χοντρίνο. Θα πίνουμε και την κάνουμε. Για πού? Για σπίτι μου. Άμα θες μπορούμε και να μην τα πιούμε. Σε καλά μας, Αγγιλέα μου, χρόνια είχα να γελάσω τόσο. Να σε καλά. Καλέ, τι απίθανος τύπος που είσαι. Καμία σχέση με τον Λόρδο, μπαμπίνο μου. Ναι, ναι. Λόρδο λέει τον αδελφό μου. Ναι, δεν του πάει. Γάντι. Εγώ το σκέφτηκα. Τα πάτε καλά, έτσι? Καλέ, μόνο καλά, άκου τι ρωτάει. Όλη μέρα μαζί είμαστε. Κόλος και βρακή ένα πράγμα. Γιατί... Γιατί ήρθες, Αχιλέα, για δουλειές ή για βόλτα στην Αθήνα? Για βόλτα, για δουλειές, για να δω το σόι. Να πάω κανένα θέατρο, να δω καμιά έκθεση, όλα μαζί. Αχ, λατρεύω τις εκθέσεις θεάτρου εγώ. Καλό. Και γενικά λατρεύω το θέατρο και το χορό και τα μπαλέτα. Και αυτό που είναι η μεγάλη μου αδυναμία είναι η όπερα. Α, γι' αυτό ταιριάξα τον αδελφό μου και αυτός λάτρης της όπερας, πραγματικός. Δηλαδή, εσύ δεν είσαι λάτρης? Μπα, εμένα μου αρέσουν πιο ζωντανά πράγματα. Μπουζούκια, ε! Μπουζούκια. Τρελαίνομαι, βρε, είναι η αδυναμία μου! Και εμένα μου αρέσουν τα μπουζούκια. Καλά, ε! Είναι φοβερός, ε, μπαμπίνο μου! Η νύχτα με τη μέρα, καλέ, με τον αδερφό σου! Καμία σχέση μιλάμε! Το τσίρκο! Το τσίρκο, σ' αρέσει! Το τσίρκο! Ναι, καλέ, τι γελάς! Τρελαίνομαι για το τσίρκο, αλήθεια! Όλα τα έχω δει, να μη σώσω! Τη Σόφια, τη Μόσχα, τη Ορφέη, το Μεντράνο, Ρώμα, όλα, όλα, όλα! Όποτε έρχεται τσίρκο, ο μπαμπίνος μου με πάει πάντα πρώτη θέση! Το Μεντράνο το γνώρισα. Έκανε το κορίτσι λάστιχο. Καλά, εσύ απίθανη, έτσι. Δηλαδή, μα το Θεό, καλά, παιδική. Εμείς εδώ θα γίνουμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Πολύ καλοί όμως. Λοιπόν, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να σε φιλοξενήσω, να σου γνωρίσω και την παρέα μου. Να περάσουμε σούπερ. Αχ, τρελαίνομαι. Ω, καλώς θα. Πάμε στη Λέσχη. Ναι, να πάτε, λουκουμάκι μου. Αλλά πείτε πρώτα ένα γεια στον κύριο Αχιλλέα. Καλά, γεια σας. Γεια σας. Τα παιδιά σου είναι? Ναι. Καλά, είναι πολύ χαριτωμένα, έτσι. Τι? Συγγνώμη, η Μπέτης εσύ? Ναι, εγώ είμαι. Έλα στο ρυθμό μαζί μου, νιώσε λίγη ένταση. Ρε Παναγία, δικό σου αυτό το αστέρι? Ναι. Και δικό μου. Ναι. Ναι, ξύνος. Και τα τρία μου παιδιά όμως είναι αστέρια. Έχεις κι άλλο? Ναι, καλέ, ένα γιο μεγαλύτερο. Πόσο μεγαλύτερο? Τώρα πάει στα 19, αλλά μικρό δείχνει. Καλά πλάκα μου κάνεις τώρα, έτσι?
Σε τι ηλικία τον έκανε, στα 10. Περίπου. Καταφώνη! Γεια. Γεια σας. Ο γιος σου είναι αυτός. Ναι, αθλητής του Στίβου, παρακαλώ. Άρη μου, να σου συστήσω τον κύριο Αχιλέα. Είναι ο αδερφός του κυρίου Βίρονα από δίπλα. Α, χάρηκα. Χάρηκα. Πάμε πάνω να διαβάσουμε. Καλά, κάτσε λίγο αγόρι μου να σε δούμε, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται, έχουμε πολλά. Ωραία, ο κόσμος λέει γεια σας φεύγοντας. Είπαμε μπαίνοντας. Ξαναπείτε το βρε, σαν πως θα πληρώσετε εφορία. Γεια σας. Γεια σας. Καλό διάβασμα. Νεολαία, Αχιλέα μου, τι τα θες. Βαριούνται και να μιλήσουνε. Με το τσιγκέλι, με το ζόρι τους βγάζει τις κουβέντες. Μελετηρός φαίνεται ο γιος πάντως, ε. Γιατί κλειδώνεις την πόρτα? Για να μην έχουμε καμία αναχλητική επίσκεψη. Τι έχεις στο μυαλό σου? Πολλά. Πας. Πες μου. Τι? Μ' αγαπάς? Ναι. Ερωτικά? Γιατί είσαι μαζί μου? Γιατί μου αρέσεις. Αγαπάς όμως ακόμα τη Λίζα, ε. Την αγαπάς. Γι' αυτό δεν σου πουνιά και στον Νίκο. Παραδέξου το. Το παραδέχομαι. Μάλιστα. Και τώρα τι θα γίνει? Θα μου περάσει. Αν σου πει όμως έλα, θα τρέξεις. Δεν θα τρέξω. Εγώ σου λέω ότι θα τρέξεις. Να σου πω τώρα, γιατί μου τις πας? Γιατί μου τη δίνει αυτή η ομοίη ειλικρίνειά σου. Τι θες να σε παραμυθιάσω? Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω ότι μ' αρέσει πολύ και σε θέλω. Και εσύ θες τη Λίζα που είναι φίλη μου. Και τώρα έχει μπλεχτεί και ο Νίκος που είναι και αυτός φίλος μου και τα έχω κάνει σαλάτα και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πού πας? Πάνω. Μου έχεις σπάσει τα νεύρα, το ξέρεις? Γιατί? Γιατί δεν είναι η συμπεριφορά αυτή. Βγήκες με τα αδέρφια σου και τους γονείς σου για φαγητό και είσαι λες και σε έχουν σκοτώσει. Δεν έχω διάθεση, κακό είναι. Κακό είναι. Γιατί δεν έχεις διάθεση? Γιατί δεν έχω. Σε παρακαλώ, κοίταξε και φτιάξε το ύφος σου και δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει, εντάξει? Βίρονα. Ας τα Βίρονα εσύ. Γιατί δεν έχεις διάθεση? 17 χρονών κορίτσι με στα μούτρα και στο πρόβλημα συνέχεια, τα καράβια σου βουλιάξανε. Καλά, δεν μόνο τα καράβια τώρα. Ναι, κοίταξε να με εκνευρίσεις κι εσύ τώρα. Εγώ να πάω πάνω. Να πας. Εμείς μπορούμε να πάμε στη Λέσχη. Είπα όχι. Γιατί καλεμπά? Γιατί έτσι. Έχουμε στήσει το Μιχαλάκη και την Μπέτ. Δεν πειράζει, πρόβλημά τους. Να πάτε πάνω να διαβάσετε. Έχουμε διαβάσει. Να κάνετε επανάληψη, θα έρθω να σας εξετάσω. Άντε, ένας-ένας. Έχουμε διαβάσει. Δεν μπορώ με τη μεγάλη, με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ. Αγάπη μου, μπορείς να ηρεμήσεις, παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Α, εδώ είχα ξεχάσει το κινητό μου. 5 κλήσεις ο αδελφός μου, γιατί? Θα θέλει να δει τι κάνεις. Μπα, καμιά εξυπηρέτηση θα θέλει, καμιά δουλειά. Πάρ' τον τηλέφωνο να δεις. Μετά. Δεν μου λες τι θα γίνει με τη Λίζα, γιατί είναι έτσι? Για το διπλανό, ε? Ναι. Τι έχουμε πάθει. Τις έχεις μιλήσει? Και? Τι και, είναι ερωτευμένη. Ωραία, και τι, δεν τη θέλει? Όχι, αυτός θέλει, αυτοί του πεναχωρήσουνε. Γιατί? Αν και εμένα με χαροποιεί αυτό το γεγονός, αλλά άμα είναι να είναι έτσι, καλύτερα να τα ξαναφτιάξουν. Ξέρεις, τώρα το φλερτάνουν πολλές και αυτός δεν τους το ξεκόβει, μιλάει με όλες. Μία παλιά που είχε στην Ίκαια τον ενοχλεί και όταν πηγαίνει εκεί πέρα τη συναντάει. Βάζει πάνω απ' όλα την προπόνηση και δεν ξέρει τι κάνει με τις άλλες αθλήτριες όταν πηγαίνει στην προπόνηση. Ζηλεύει, αγάπη μου. Ζηλεύει. Αυτόν? Ναι, αυτόν. Γιατί? Μια χαρά παιδί είναι. Σε όλα. Μια χαρά παιδί, ο γιος της Πελαγίας και του Μπάμπη, από την Νίκαια. Μη με εκνευρίζεις, Βίρονα, μη με εκνευρίζεις. Δεν έχει καμία σημασία από πού είναι. Άλλωστε κι εσύ από εκεί είσαι. Μιράντα, τι είναι αυτά που λες?
Συγγνώμη, αγάπη μου, το ξέρω ότι δεν σ' αρέσει να τα ακούσετε. Έτσι είναι, λέει, έχεις λυσάξει με τους διπλανούς που είναι απ' την Νίκαια και είναι απ' την Νίκαια, είναι και απ' την Νίκαια. Λες κι εσείς απ' τη, δεν ξέρω, απ' τις Βερσαλίες. Εγώ δεν είμαι απ' την Νίκαια. Όχι, δεν είσαι απ' την Νίκαια, είσαι απ' το Κερατσίνι, δίπλα δηλαδή, το ίδιο είναι. Απ' την Νίκαια περνάγαμε για να πάμε. Από το Κερατσίνι! Ναι, απ' την Αμφιάλη στον Άγιο Αντώνη, δεν ξέρω αν ξέρετε. Την εκκλησία των Άγιο Αντώνη της γειτονιάς μας! Ναι, μωρέ, έχει κι άλλο Άγιο Αντώνη στο Κερατσίνι! Θα τρελαθώ! Δηλαδή, μένετε στον Άγιο Αντώνιο! Ναι! Βέβαια, έφυγα όταν ήμουν μικρός και πήγαμε στο Μαρούσι, αλλά θυμάμαι. Έχουμε συγγενείς ακόμα εκεί. Σόι. Γι' αυτό έλεγε ο μικρός ότι έχουν μία θεία στο Κερατσίνι. Τι πες? Τίποτα, Αχιλέα μου, τίποτα. Λέω μικρός που είναι ο κόσμος, άντε γεια μας. Δηλαδή, για κάτσε, μια στιγμούλα. Ο Βυρονάκος μεγάλωσε στην Αμφιάλη. Ναι, εκεί τελείωσε το δημοτικό. Δεν σας το έχει πει? Όχι, καλέ. Α, όχ. Αμφιαλιώτης το πουλάκι μου. Εγώ στην Αμφιάλη έδρασα στην κατοχή, στου παπά της Ελιές. Ήμουνα επονήτησα. Ναι, εντάξει, άστο τώρα. Θυμάμαι μια φορά, μου είχαν βάλει αποστολή να πάω ένα σήμα στους αντάρτες. Έβραζα τότε η Αμφιάλη από τους αντάρτες, έβραζα. Σοβαρά, και το πήγατε. Αμέ. Και μετά. Τους πιάσανε, γιατί έκανε λάθος. Έδωσε κατά λάθος το σήμα στην κουμπατατούρ. Άντε από εκεί. Του αρέσει του γαμπρού μου να με πειράζει. Προσήκω, θα με πας στην Νάπολη. Ναι, άντε, θα σε πάω μετά. Τώρα. Γιατί βιάζεσαι να δεις το Χαριλάο. Πες του να το βουλώσει, γιατί θα ανοίξω το στόμα μου και θα τον πάρει και θα τον σηκώσει. Ναι, μαμά μου, ηρέμησε. Άντε, μπαμπίνο μου, πήγαινε τη μαμά, σιγά σιγά. Ποιος είναι ο Χαριλάος? Α, είναι το φλερτ της πεθεράς μου. Σοβαρά. Ωραία πράγματα. Όχι, καλέ. Τι φλερτ και βλακίες. Πλάκα κάνει ο άντρας μου. Η μανούλα μου δεν κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί? Μια χαρά γυναίκα. Γοητευτικότατη, νεότατη. Αχιλέα μου, θες οφθαλμίατρο. Α, άκουσα θόρυβο. Ο αδερφός σου θα είναι, θα γυρίσανε. Να τους πάω τηλέφωνο. Όχι, θα πάμε να τους κάνουμε έκπληξη. Εσύ που πας, θα με πας στη Νάπολη. Μετά. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα. 12 χρονών ήμουν όταν φύγαμε από το Κερατσίνι και πήγαμε στο Μαρούσι. Παιδάκι. Τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με αυτούς? Δεν είπα ότι έχεις σχέση. Είπες. Με συνέκρινες μαζί τους. Και εσύ από εκεί μου είπες είσαι. Η περιοχή, αγάπη μου, δεν κάνει τον άνθρωπο. Μην ανοίγεις. Δεν μπορώ τώρα, φαινόμαστε. Διώξ τους! Γεια σου, φιλενάδα. Γεια σου, γειτόνισσα. Γεια σου, συντοπίτη. Ποιος σου φέραμε? Κανέναν. Κι όμως, surprise! Αχιλλέα. Χαριλάε μου, έτσι όπως γίναν τα πράγματα, θα συναντηθούμε το βράδυ, μια και καλή για φαγητό. Τι να κάνω κι εγώ αφού δεν έχω μέσο, εξαρτώμαι από το γαμπρό μου. Ταξί, απαπαπαπαπα, δεν το εμπιστεύουμε, ύστερα από την περιπέτεια που είχα, έχω και πράγματα. Α, καλά είμαι, αλλά θέλω βοήθεια. Πού να ξέρω, φαντάζομαι σε καμιά ώρα αφού θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Με επιθύμησες, και εγώ, Χαριλάε μου. Ναι, όπου θες εσύ. Φτάνει να έχει θαλασσινά και φρέσκο ψαράκι. Ναι, χαραυγή, πέραμα, στην Ευγένεια. ναι, Ευγενία μου, ας είναι καλά η κόρη μου, ο γαμπρός μου, τα εγγόνια μου, ο Θεός να τους έχει καλά. Κανένα παράπονο δεν έχω, να πέσει φωτιά να με κάψει. Εδώ είναι και ο μεγάλος μου εγγονός ο Άρης. Γεια σου, Άρη μου. Η Ευγενία σου στέλνει χαιρετίσματα. Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστή επίσης, λέει, ναι. Λοιπόν, Ευγενία μου, θα σε πάρω εγώ μόλις φτάσω στην Νάπολη, εντάξει. Έλα, γεια σου, γεια. Τι κάνεις, Αρούλη μου, επάνω ήσουνα? Ναι. Διάβαζες? Ναι, με μία συμμαθητριά μου. Και διψάσαμε και κατέβηκα να πάρω λίγο νερό. Τι κάνει η Ευγενία? Αχ, τι να κάνει, παιδάκι μου, καμώνεται. Έχει μία νύφη που τη βασανίζει. Θα φύγεις? Ναι, θα πάω κάτι. Περιμένω μια ώρα τον πατέρα σου εδώ στολισμένη και αυτός πήγε δίπλα να κάνει βεγγέρες. Καλά, φύγε αύριο. Α, παπά, δεν μπορώ αύριο. Γιατί? Ενώ έχω επιθυμήσει να πάω να δω το σπίτι μου πως είναι ύστερα από τόσες μέρες που λείπω. Να δεις και την Ευγενία, να πάτε για θαλασσινά και φρέσκο ψάρι. Στην Πειραϊκή που είναι και ρομαντικά, να βλέπετε και τη θάλασσα.
Από την αφή άλλη πριν χτιστούν οι πολυκατοικίες, έβλεπες μέχρι τη θάλασσα. Όχι από όλα τα μέρη. Τώρα από τον Άγιο Αντώνη πεμένα, εμείς έβλεπες. Α, ναι, κανονικά πιάτο, ε. Αν δεν είχαμε πάει για φαγητό, θα τον είχαμε προλάβει τον Αχιλέα και δεν θα γινόταν τώρα όλο αυτό. Τι το ήθελα. Τι είπες, Βίρονα μου. Τίποτα, λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κρατήσατε τον αδελφό μου όση ώρα λείπαμε. Τι λες τώρα, ένα σπίτι είμαστε. Το μικρό σου τον αδερφό δεν θα κρατήσουμε. Αλλά πάντως, Βίρονα, δεν είσαι εντάξει. Γιατί? Να μην μου έχεις πει ότι είμαστε από την ίδια γειτονιά, ωραία, Βίρονα. Σας το φύλαγε για έκπληξη. Μπα! Και πότε θα μας το έλεγε? Εν καιρό. Α. Πάντως, γειτονάκι, εμείς πρέπει να έχουμε συναντηθεί. Δεν το νομίζω. Δεν μπορεί. Στον Άγιο Αντώνη εκκλησιαζόμαστε εμείς. Και εμείς. Βέβαια, η ενορία μας εμάς είναι της κοιμήσεως. Την ξέρεις την κοίμηση, καλέ, ε? Που ήτανε παράγκα και την φτιάξανε. Όχι. Τον Άγιο Χριστόφορο πάνω στο βουνό. Όχι, σου είπα, Χριστιανέ μου, έφυγα πολύ μικρός από εκεί, δεν θυμάμαι τίποτα. Και τότε θες ξενάγηση. Μην παραλείψεις. Θα το σκοτώσω τον Αχιλέα. Βερονακό. Όλα καλά, εντάξει. Όλα καλά, μια χαρά. Καλά, τα νύψια μου είναι κουκλιά, έτσι. Έχω πάθει πλάκα. Η Λίζα θα δηλώσει πρώτη επιλογή στη Θεσσαλονίκη και θα μείνει μαζί μου, το αποφασίσαμε. Ωραία, τι άλλο αποφασίσατε? Με τη Λίζα τίποτα. Εμείς όμως θα αποφασίσουμε τώρα. Σήμερα έρχονται το βράδυ στο Μέγαρο τα μπαλέτα του Ζαν Γκαμπριέλ και θα πάω. Ποιος θα έρθει μαζί μου? Εμένα ξέχναμε, έχει Μίλαν Ρεάλ. Εγώ θα πάω. Κι εγώ. Και θα με αφήσεις μόνο μου? Όχι μόνο σου, αγάπη μου, με τον Βιρονάκο. Αφού ξέρεις, μπαμπίνο μου, ότι τρελαίνεμαι για τα μπαλέτα. Άλλωστε, έχει μάτς. Θα καθίσετε εδώ τα δυο σας, θα τα πιείτε και θα τα πείτε κιόλας. Ναι, ναι. Άντε, να πας, Γοργόνα, να χορέψεις, να περνάσεις καλά. Εμείς θα κάτσουμε εδώ με τον Βίρονα. Έχουμε τόσο να πούμε, άλλωστε. Έχουμε να πούμε για τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό? Τώρα μη μου το χαλάς. Θα σ' αλλάξω. Έτσι ήταν ο Βίρονας από μικρό στη γειτονιά. Όλοι Ολυμπιακοί, αυτός Παναθηναϊκός. Για να ξεχωρίσει. Ποιος θέλει να ξεχωρίσει, εγώ? Ναι, εσύ. Μήπως ήθελες να ξεχωρίσεις εσύ επειδή ήσουν μικρός και ζήλευες? Οι μεγάλοι ζηλεύουν τους μικρούς. Εσύ όμως έκανες ό,τι έκανα. Επειδή ακολούθησα την ιατρική. Και όχι μόνο, έκανες και την ίδια ειδικότητα. Αφού αυτό μ' άρεσε. Γιατί άρεσε σε μένα. Βερονακό. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, πηγαίνετε. Εγώ θα παρακολουθήσω το μάτσο. Ναι, μη συγχύζεσαι. Θα κάτσω κι εγώ παρέα να δούμε μπάλα. Και εγώ θα συνοδεύσω δύο πανέμορφες κυρίες. Αχ, μερσί, μερσί! Δε ριάν, κυρία μου, δε ριάν. Αχ, καλέ, τι ωραία που τα λέει. Μα τι ωραία που τα λέει. Ρε Μιράντα, τι σημαίνει δε ριάν? Τίποτα. Πώς τίποτα, δεν μπορεί. Κοίτα τι πώς λιγώνεται. Πες μου να τη το λέω κι εγώ. Τίποτα θα πει, Μπάμπη, τίποτα. Α. Κοίταξε τον όμως τον άτιμο, όλα θέλει να το ξέρει. Μπαμπίνο μου, μην ξεχνιέσαι, έχεις να πας και τη μανούλα μου στην οίκαια. Α, ναι, είναι και η μανούλα. Θα την πάω. Ωραία, Βίρονα. Παρακαλώ. Την πάμε παρέα? Όχι. Έλα, ρε. Θα πάμε και από την Αφιάλη, να θυμηθείς τα παλιά. Είπα όχι. Μάλλον ο Κωνσταντίνος και η Νεφέλη δεν θα έρθουν, άδικα περιμένουμε. Λες να μην τους άφησε ο πατέρας τους? Μάλλον, αστημένος. Τι θα κάνουμε? Ξέρω εγώ. Θα γυρίσουμε σπίτι. Θέλω να γυρίσουμε στην παλιά μας γειτονιά. Ναι, κι εγώ. Δεν μπορώ άλλο εδώ. Δεν μου αρέσει. Δεν έχει καθόλου παιδιά. Και αυτά που έχει είναι βλαμμένα. Δεν βγαίνουν ποτέ. Τέτοια ώρα στη Νεάπολη χαμός θα γινόταν. Πιο καλά περνάγαμε όταν ήμασταν εκεί. Ου, καλά είσαι. Γεια σου, Πέτη. Γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα μπλουζάκια σου πότε θα βγούνε? Την άλλη εβδομάδα. Έτσι μου είπαν από την εταιρεία μου. Ωραία. Θες να παίξουμε κάτι? Δεν μπορώ. Γιατί θα πάω με τους γονείς μου σε μια θεία μου στην Εκάλη. Γεια σας. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί θα πάω με τους γονείς μου σε μια θεία μου στην Εκάλη. Γεια σας. Μα μου όφρυφτο. Να μην τη δώσει μπλουζάκι. Τώρα που είπε το κοριτσάκι για το μπλουζάκι, θυμήθηκα αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος. Με ταυτόγραφα. Και τσατίστηκα. Να ξεζαντιστείς. Είπαμε, δεν θα πούμε τίποτα. Θα κάνουμε το κορόιδο. Γιατί άμα πούμε κάτι, θα μαλώσουμε και θα μείνουμε χωρίς κανένα φίλο. Στο κάτω-κάτω θα πάρει το μάθημά του που θα χάσει τα λεφτά του από τα μπλουζάκια. Έχεις δίκιο. Πάμε. Πάμε. Α, ο κύριος Βίρονας. Ρώτα τον. Πήγαινε εσύ να ρωτήσεις. Γεια σου. Γεια σου. Καλώς τη Στάρ, τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά είμαι. Κύριε Βίρονα. Ορίστε. Δεν θα έρθουν οι Νεφέλη και ο Κωνσταντίνος? Όχι. Γιατί? Γιατί έχουν διάβασμα. Μα καλά, σαββατιάτικα. Ναι, σαββατιάτικα. Καλά, γεια σας. Γεια σου. Στο καλό. Κρασίτατο. Δεν θα έρθουν. Έχουν μαθήματα. Πόμα. Παλιόπαιδο με ξενεύρισε. Έλα μωρέ το κοριτσάκι τώρα.
το κοριτσάκι. Το είδες το κοριτσάκι. Σαββατιάτικα. Μας κάνει κουμπάτο και πότε θα διαβάσουμε το κοριτσάκι. Ανεδέστε το. Ίδιο η μάνα του. Γιατί τι έχει η μάνα του? Α, καλά. Έχεις πρόβλημα με τους διπλανούς, έτσι? Τεράστιο. Γιατί? Γιατί είναι ενοχλητικοί και αδιάκριτοι. Και τώρα που τους είπες ότι μέναμε στην Αμφιάλη, ποιος τους μαζεύει? Γιατί? Τι γιατί, Αχιλέ, τι γιατί? Γιατί θα νομίζουν ότι είμαστε ίσα και όμοια. Ανοίγεις το στοματάκι σου και δεν ξέρεις τι λες. Ήταν ανάγκη να κάτσεις να τους το πεις. Πού να φαντάζεσαι ότι δεν τους το έχεις πιέσει? Αχιλέ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν το λέω. Το ξέχασα. Θες να με εκνευρίσεις περισσότερο από ότι με έχεις εκνευρίσει? Όχι. Άντε λοιπόν. Ήρθαμε να φάμε με την ησυχία μας, να πούμε καμιά κουβέντα, μην μαλώσουμε πάλι. Ορίστε και το φαγητό σας. Δύο chicken diet plates ακριβώς στην ώρα τους, όπως τα είπαμε στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Όλα εντάξει, κύριε Παπαπαύλου? Όλα εντάξει, παιδί μου, ευχαριστώ. Υπάρχει μια κυρία γνωστή μου που ενδιαφέρεται να κάνει μια επέμβαση στην κλινική σας. Ρωτάει αν μπορεί να σας μιλήσει. Πότε? Τώρα, είναι εδώ στο εστιατόριο. Α, δεν γίνεται, παιδί μου, τώρα, τώρα έχω συζήτηση. Βέβαια, πες της ότι μέχρι το Πάσχα όλες οι μέρες είναι κλεισμένες. Μετά το Πάσχα. Μάλιστα. Είσαι κλεισμένος μέχρι το Πάσχα? Ναι. Μπράβο. Και τότε γιατί λένε ότι έχει προβλήματα? Τι προβλήματα? Οικονομικά. Ποιοι το λένε αυτό? Η πιάτσα. Η πιάτσα λέει βλακίες. Και αυτά τα λένε οι ανταγωνιστές μου επειδή ζηλεύουν που είμαι ο νούμερο ένα. Ναι. Τι να ήταν αυτό? Κανονικό. Δεν ήταν καθόλου κανονικό. Ήταν ηρωνικό και δεν μου άρεσε και καθόλου. Εγώ κανονικά το είπα. Άμα είσαι τη μύγα, δεν έχω καμία μύγα. Μακάρι. Πάντως, άμα θες βοήθεια. Δεν θέλω καμία βοήθεια. Οκ. Okay. Δεν μου λες, Αχιλέα, παιδί μου, γιατί ήρθες? Για να σας δω. Και να στρώσω και το καινούριο μου ζουθέσιο. Σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Ωραίο είναι. Με γεια. Αν και νομίζω δεν θα έπρεπε να πάρεις διθέσιο. Γιατί? Γιατί είσαι σε ηλικία γάμου. Και γάμος, οικογένεια και διθέσιο δεν κολλάνε. Κάτσε να κάνω πρώτα οικογένεια και μετά τα λέμε. Έχεις σκοπό? Τι? Να κάνεις οικογένεια. Άμα βρεθεί κατάλληλη. Γιατί μέχρι τώρα όλες ήταν ακατάλληλες. Αυστηρός. Να σου πω. Μου είπε η Λίζα ότι έχετε μια πολύ ωραία υπηρέτρια. Σέρβα. Ναι. Ενδιαφέρον. Δεν είναι για τα μούτρα σου. Μην παίρνεις και ορκό. Αυτό που σου λέω. Εξάλλου είναι έγκυος και πρόκειται να παντρευτεί. Κρίμα. Μάλιστα. Ώστε ο κύριος Γκόραν δεν αλλάζει γνώμη, έτσι? Όχι, θα φύγει ό,τι για να γίνει. Ωραία. Θα πας μαζί του. Δεν γίνεται, δεν έχω βίζα. Θα βγάλεις. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτός πώς έβγαλε? Έχει πρόσκληση από συγγενείς που είναι Καναδά ή Πικόη. Ωραία. Θα σου κάνουνε και σένα. Αφού δεν γίνεται, δεν είμαι συγγενής σου. Μόνο άμα παντρευτούμε. Θα παντρευτείτε. Δεν θέλει. Δεν είναι έτοιμος. Θα τα γυρίσει, λέει. Να σου πω. Μήπως μας δουλεύει ο κύριος Γκόραν? Δεν ξέρω, κυρία. Τι θα κάνω? Μην κλαις, αγάπη μου. Μη στεναχωριέσαι. Θα κανονίσεις να βρεθούμε. Ποιοι? Οι τρεις μας. Εσύ, ο Γκόραν και εγώ. Θα μιλήσουμε. Θα καταλάβω εγώ. Αχ, μπράβο, κυρία. Πότε, σήμερα? Σήμερα δεν γίνεται, γιατί θα πάμε στο Μέγαρο μαζί με τον αδερφό του κυρίου που σου λέγα που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει και ο κύριος? Όχι, αυτός θα μείνει εδώ πέρα. Γιατί? Γιατί ήθελα να ξαναβγω με τον Γκόραν να του ξαναμιλήσω. Αλλά άμα με θέλει ο κύριος. Δεν σε θέλει ο κύριος. Δεν σε θέλει καθόλου. Θα βγεις με τον Γκόραν οπωσδήποτε. Σου δίνω εγώ άδεια. Ευχαριστώ, κύριε. Ο Ζαν Γκαμπριέλ δεν είναι πια αυτός που ήταν. Έχει γίνει εμπορικός. Έχει πάψει πια να πρωτοτυπεί, να καινοτομεί. Μου προκαλεί καμιά επιθυμία να πάω να τον δω. Θέλεις να πεις ότι ο αγώνας Μίλαν Ρεάλ είναι πιο σημαντικός, ε? Oh, κατά μία έννοια. Τι να πω? Δεν μου πεις τίποτα. Να πάτε να πάρετε τη διπλανή και να πάτε να τον απολαύσετε. Τρελή και οι δύο. Θα εμφανιστείτε με την πελαγία στο Μέγαρο. Γιατί μια χαρά είναι η πελαγία. Και δύο τρομάρες. Πού το είδες το μια χαρά, μπορείς να μου πεις? Παντού. Στον τρόπο της, στη συμπεριφορά της, που είναι έξω καρδιά, χαμογελαστή, με χιούμορ, φιλόξενη, ειλικρινής. Τι άλλο θες από έναν άνθρωπο? Να έχει επίπεδο. Ναι, τους είδαμε κι αυτούς με το επίπεδο. Εγώ έχω αποφασίσει ότι γουστάρω τους ανθρώπους που είναι αυθεντικοί, που δεν το παίζουν και δεν προσποιούνται ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Και αυτό ακριβώς είναι η πελαγία. Ας σε πούνε και καλτ. Και σαν άποψη και σαν εμφάνιση. Δεν έχω δει. Ωραία, λοιπόν, να την κάνεις φιλενάδα σου. Την έχω ήδη κάνει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μια ζωή μου πήγαινες κόντρα σε όλα. Και εσύ. Δεν έχετε βαρεθεί. Σαν το σκύλο με τη γάτα, μια ζωή. Γεια σου, Μιραντούλα. Να είμαι κι εγώ. Πώς είμαι, πώς είμαι. Καλά, εσύ είσαι καταπληκτική. Απίθανε το κάτι άλλο, έτσι. Αλήθεια το λες? Και λίγα λέω. Αχ, να σε καλά, Χιλέα μου. Δεν ξέρεις πόσο με ανεβάζεις με αυτό που μου λες.
Ο άντρας μου με είδε και ούτε να με φτύσει. Ούτε ένα κοπλιμέντο δεν μου κάνει βιρονάκο. Εγώ σε φτύνω κάθε μέρα, κοκόνα μου. Κάθε μέρα πρέπει να κάνεις κοπλιμέντα όταν έχεις μια τόσο γοητευτική γυναίκα δίπλα σου. Μάλιστα. Και για τους δυο σας το λέω αυτό. Πάμε. Πάμε. Κλειδιά. Ορίστε. Τσάω, βιρονάκο. Τσάω, μπαμπίνο. Γεια. Μην αργήσετε. Δεν έχει ξεκινήσει μπάλα, ε. Όχι. Πάντως, εντάξει, την πεθερά μου την πήγα. Μπράβο. Βίρονα, ο αδερφός σου είναι μικρότερος, ε. Ναι, δεν φαίνεται. Πόσο πολύ? Τι πολύ? Μικρότερος. Αρκετά. Πόσο είναι, πάνω από 30? Ναι, αλλά μικρό δείχνει. Είναι 40. Ε, όχι και 40, ρε μπαμπί. Πόσο είναι? Δεν μου λες μπαμπί, τι θες, γιατί ρωτάς? Ρε Βίρονα, θα σου το πω. Τι? Μου φαίνεται ότι ο μικρός κοιτάει περίεργα την πελαγία. Δηλαδή? Ε, άντρες είμαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε. Αν δεν ήταν αδερφός σου, θα έλεγα ότι στην πέφτει. Μην λες βλακίες, μωρέ. Έτσι είναι η συμπεριφορά του. Έτσι συμπεριφέρεται σε όλες τις γυναίκες. Στη δική σου δεν συμπεριφέρεται έτσι. Τώρα. Παλιά συμπεριφερόταν. Αρχίζει το pre-game. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σούπερ μπάλα και απόψε με την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Θα σου πω. Μόνη της παίζει τηλεόραση. Ξέρω εγώ, δεν είναι κανένας. Όχι, λείψεις κανένα. Την άφησαν τα μικρά. Πού είναι το κοντρόλ? Εδώ. Τρόμαξε η Δεσποινίδα. Με έτσι πως κάθεσαι χωμένη μέσα σκοτεινά, Δράκουλα Αφρικόλακα των Καρπαθίων. Τηλεόραση βλέπω. Τι θέλατε, να φωταγωγήσω το χώρο? Πάνω ήσασταν. Κάτω. Χιουμόρ. Και διαβάζετε. Ναι. Αρχαία. Ναι. Ωραίο μάθημα. Το ωραιότερο. Φαντάζομαι έχεις πολλά χρόνια να το διαβάσεις, ε. Πάρα πολλά. Γι' αυτό κανονίστε. Γεια. Γεια σας. Το καλό. Το φως. Κοκοράκι. Άμα σε πιάσω και σε μαδίσω, θα σου πω εγώ. Ωραίος αγώνας. Ναι. Όλα τα είχε. Γκολάρες, πέναλτι, παράταση. Τα πάντα χορτάσαμε ποδόσφαιρο. Αργήσανε. Ποιοι? Ο αδερφός σου με τις γυναίκες μας αργήσανε. Μα δεν νομίζω. Στο Μέγαρο πήγαν, στο κέντρο. Μέχρι να γυρίσουν, αν έχει και κίνηση. Τι ώρα τελείωνε? Δεν ξέρω. Ο αδερφός σου δεν είναι σαν και σένα. Τι εννοείς? Να, είναι έτσι πιο ανάλαφρος, πιο νέος. Το είπαμε αυτό. Και πιο ωραίος. Αυτό δεν το είπαμε. Αλλά εδώ το έχεις. Άρε, Βίρονα, δεν αντέχω, θα το πω. Δεν μ' αρέσει η γυναίκα μου να βγαίνει μόνη της. Δεν βγήκε μόνη της. Εννοώ να μην βγαίνει μαζί μου. Παντρεμένη γυναίκα τώρα να γυρίζει χωρίς τον άντρα της τέτοια ώρα βραδιάτικα. Εγώ δεν τα εγκρίνω αυτά. Να πήγαινες κι εσύ μαζί τους. Πού, στον μπαλέτο? Ναι, στον μπαλέτο. Δεν μπορώ τα μπαλέτα και τις όπερες. Βγάζω φλίκτε της. Ήρθανε. Γέλα, κάνε πως περάσαμε καλά. Ναι. Άρε, μπάμπι. Γεια σας. Καλά, αγάπη μου, έχασες. Δεν είχες δίκιο. Ήτανε το κάτι άλλο. Έχασες πραγματικά. Βιάζει. Πού είναι οι άλλοι? Πήγαν να φάνε. Γιατί? Πεινάγανε. Εσύ δεν πεινάγες? Όχι, ξέρεις, τώρα εγώ έκανα διατροφή και πονούσε και το κεφάλι μου. Πώς ήρθες? Μεταξύ. Α, και οι άλλοι συνεχίσανε μόνοι τους με το τζιπ, ε. Ναι. Αυτό ήταν. Τα πήρα, τώρα τα πήρα. Γιατί? Τι γιατί ρε Μιράντα, δηλαδή. Είναι πράγματα αυτά. Μάνα τριών παιδιών να γυρίζει νυφτιάτικα με έναν άγνωστο. Καλά, δεν είναι άγνωστος. Τι είναι γνωστός, είναι δηλαδή σήμερα τον γνώρισε. Συγγνώμη για τις φωνές δηλαδή, αλλά άντε, γιατί άντε είμαι μέχρι εδώ, άντε. Άντε, γιατί άντε.
αυτός. Ζηλεύει. Καλά. Και πού να δει, τι κάνει στον Αχιλλέα. Η πελαγία. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τι νάζια, τι κόλπα, τι χαριτομενιές. Δηλαδή, δεν την έχει ξαναδεί έτσι ποτέ. Και εκείνος. Τι εκείνος. Τι κάνει. Καλά. Το διασκεδάζει πάρα πολύ. Ξέρεις ότι λέει είναι πολύ καλτ και πολύ απίθανη και. Γελάει πάρα πολύ μαζί του. Το ξέρεις τώρα τον Αχιλλέα. Το ξέρω, δυστυχώς. Και πού πάνε για φαγητό. Θα σε συγχύσω. Πού. Στο Κερατσίνι, στη Χαραυγή. Γιατί? Ήθελε, λέει, να θυμηθεί τα παλιά ο Αχιλλέας που σας πηγαίναν οι γονείς σας παλιά να φάτε γαρίδες και... Άι στο διάολο! Άι στο διάολο! Τι κοιτάζεις? Τα μάτια σου. Θυμάσαι τι μου είχες πει όταν πρωτογνωριστήκαμε. Πριν πόσα χρόνια, όχι, όχι, δεν θα σου πω πόσα χρόνια, γιατί θα μας κοπεί η όρεξη. Τώρα πάει, φάγαμε. Ναι, θυμάμαι. Σου είχα πει, κάθε πρωί που ξυπνάω, θέλω να καθρεφτίζομαι στα μάτια σου. Ναι, αυτό. Ποτέ δεν ξέχασα τα μάτια σου. Αλήθεια. Όλα εκείνα τα δύσκολα χρόνια στην εξορία και μετά που έφυγα στην Ουγγαρία τα είχα συντροφιά. Και μετά που παντρεύτηκα, πολλές φορές τα έφερνα στη σκέψη μου. Το είχα πει και στη γυναίκα μου. Τι της είχες πει? Η πρώτη μου αγάπη ήταν ένα κοριτσόπουλο από την Κοκκινιά που είχαμε γνωριστεί στον εμφύλιο και που το έχασα. Και δεν μπόρεσα ποτέ να το ξαναβρω. Ήμουνα η πρώτη σου αγάπη. Ναι. Και για πολλά χρόνια. Μέχρι που γνώρισα τη γυναίκα μου. Η μοναδική. Στην Ουγγαρία τη γνώρισες τη γυναίκα σου. Ναι, πολιτικός πρόσφυγας κι αυτή. Ήταν καλή η γυναίκα σου. Πολύ. Και ο δικός μου άντρας. Πολύ καλός, ευγενικός, τίμιος, αριστερός. Όμορφα ζήσαμε. Φτωχικά, αλλά όμορφα με αγαπούσε, με φρόντιζε. Στην υγειά σου. Στην υγειά μας. Μόνο μια κόρη έχεις, ε? Ναι, την Πελαγία. Καλή της ώρα εκεί που βρίσκεται. Ώστε λοιπόν εδώ ερχόσασταν όταν ήσασταν μικροί με τους γονείς σας, ε. Ναι. Κι εγώ με τον μπάμπι μου όλοι εδώ ερχόμαστε. Είναι το καλύτερο. Πού θα κάτσουμε να φάμε? Αχου! Βαστάτε τουρκικά τάγματα. Τι? Η μάνα μου καλέ. Πού? Εκεί! Α, κοίτα σου τώρα. Είδες το πουλάκι μου. Ήτανε που ήθελε να πάει σπιτάκι της, να δει τα λουλουδάκια της, μωρέ. Τώρα θα δεις τι θα δει. Τι θα δει? Το Χριστό Φαντάρο. Δεν έχω πια υπομονή να περιμένω μια ζωή. Αν το όνειρο αληθινό θα βγει. Δεν έχω άλλες αντοχές, με κούρασε